ένα τηλέφωνο μπλέκει γραμμές διαρκώς. Κώδικας ξένος και λείψος. Κι όμως πάλι αύριο στις πόλεις τους ρυθμούς θα μπω, δίχως ντροπή, καρδία με ληστό. Ώρα για την ενημέρωσή σας σε ό,τι αφορά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Χριστόφορο Καραολή, ο οποίος όπως κάθε εβδομάδα θα μας μεταφέρει όλα τα νέα που προκύπτουν από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Χριστόφορε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέγιο. Είχαμε σήμερα αγώνα MotoGP. Ναι, είχαμε αγώνα MotoGP στην πίστα του Άρακον στην Ισπανία, όπου μεγάλος νικητής ήταν ο Ντάνι Πετρόζα. Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Χόρκη Λορέντζο από την pole position και τον Πετρόζα στη δεύτερη. Οι δύο τους ξεχώρισαν από την αρχή, έκαναν διαφορά από τον τρίτο και τέταρτο. Πάλεψαν μέχρι τον δέκατο γύρο. Ο Πετρόζα από εκείνη τη στιγμή που πέρασε τον Λορέντζο δεν βρήκε καθόλου αντίσταση μετά. Έκανε μια αποστάση από τον Λορέντζο. Ο Λορέντζο χάρισε τη δεύτερη θέση διότι προηγείται στο ποδάστημα πλέον με 33 βαθμούς. Είναι μια καλή διαφορά η οποία του δίνει το περιθώριο κάποιους αγώνες να μην παλέψει με τον Πετρόζα για να μην έχει στη δεύτερη θέση όταν δεν μπορεί να τον κυνηγήσει. Να σημειώσουμε στο ίδιο και το ατύχημα που είχε ο Νίκι Χέιντεν. Όσοι ήταν το αγώνα πρέπει να φοβήθηκαν, ήταν τρομακτικό διότι είχε φύγει ευθεία από την πίστα. Προσπάθησε να φέρει σε έλεγχο τη μοτοσυκλέτα του, δεν τα κατάφερε. Συγκρούστηκε με τοπικά με τον εξωτερικό τοίχο, με τον προστατευτικό τοίχο της πίστας. Η μοτοσυκλέτα έμεινε στον τοίχο, αλλά ο Χέιντεν πέρασε πάνω από τον τοίχο, κατέληξε εκτός πίστας. Όπως μάθαμε, φέρει άκρα υγείας όπου ο Χέιντεν είναι εντάξει. Ευτυχώς, Χριστόφορε, γιατί ακόμα είναι νοπές οι μνήμες από τον αθλητή που χάσαμε στο MotoGP. Μάρκο Σιμοντσέλη, ήταν ένας καλός, ένας γρήγορος οδηγός, λίγο επικίνδυνος, δυστυχώς αξέγινε τι έγινε εκεί, τον χάσαμε αυτό. Εντάξει, αυτό είχαμε από μόνο GP, δεν είχαμε κάτι άλλο δραματικό από τον αγώνα ή οτιδήποτε που μπορούμε να αναφέρουμε. Και έχουμε τώρα Φόρμουλα 1 την εβδομάδα που μπαίνει, έτσι. Ναι, έχουμε Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία. Όπως αναφέραμε, θα είναι πρωινές ώρες ο αγώνας και τα αποκλιματικά. Τα αποκλιματικά το Σαββάτο θα είναι στις 8 το πρωί και ο αγώνας την Κυριακή ώρα 9. Αναφέραμε και χθες για τη μεταγραφή του Λουίς Χάμιλτον στην Mercedes GP στη θέση του Μάικλ Σούμαχερ. Πήρε τη θέση του στην McLaren ο Πέρες. Δημοσιεύματα σήμερα διάβαζα στον τύπο τέτοιο στο εξωτερικό, λένε για Μάικλ Σούμαχερ στη Ferrari. Η Ferrari αρσέζει και ο Μάικλ Σούμαχερ. Θα είναι πάντως μια εντυπωσιακή επιστροφή, αν γίνει. Εάν γίνει, νομίζω αν γίνει θα γίνει για ένα χρόνο απλώς για να κλείσει την καριέρα του Σούμαχερ, διότι δεν νομίζω να πάει περισσότερο, είναι πλέον μεγάλο σε ηλικία πολύ. Εντάξει, είναι αξία του μεγάλη, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Μάικλ Σούμαχερ. Να δούμε. Ασφαλώς και είναι από τους αθλητές που... Και να μην τα πηγαίνουν καλά, έτσι θέλουμε να τους βλέπουμε να ακόμη να βρίσκονται σε μονοθέσια. Σίγουρα, εάν ο Σούμαχερ ήταν εκεί μπροστά και μονομαχούσε ακόμη τους πρωτοπόρους, σίγουρα τώρα δεν θα μιλούσαμε για τερματισμό καριέρα ξανά. Όλοι θα έλεγαν να συνεχίσει, εγώ ξέρω αν οι οπαδοί του πλέον θέλουν να το βλέπουν, να μην είναι εκεί ψηλά. Ασφαλώς, Χριστόφορε, έχουμε κάτι άλλο, κάποιο νεότερο. Κάποιο νεότερο, μιλήσαμε εχθές για Cyprus Rally, δεν έχουμε κάτι ακόμη. Σίγουρα περιμένουμε την απόφαση πλέον της FIA, ποια θα είναι η αντίδραση της FIA. Όπως αναφέραμε και χθες, δυστυχώς φαίνεται ότι ακυρώνεται το Διεθνές Rally Κύπρος. Εντάξει, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες το επόμενο Σάββατο Κυριακό να αναφέρουμε στους ακροατές μας. Απλά πληροφοριακά, Χριστόφορε, σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί το φετινό Ράλι Κύπρος, υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιες κυρώσεις η Κύπρος ή κάποια απαγόρευση ας πούμε για του χρόνου να μην κάνει ράλι.
Νίκολα Στέγιο θα έχουμε επιπτώσεις από αυτήν την εξέλιξη, διότι βλέποντας και τους τελευταίους αγώνες, οι περισσότεροι οδηγοί είχαν αφήσει οι αγώνες πίσω για να έρθουν να τρέξουν στην Κύπρο, διότι η βαθμολογία στο ράλι μας θα ήταν διπλάσια, γιατί ήταν 25, θα ήταν 50 βαθμολογία. Και όλοι περίμεναν αυτόν τον ράλι να έρθουν. Τώρα δεν θα γίνει, έμειναν εκτός οι νέες ομάδες, θα μείνει εκτός η μηνική Eurosport, που δεν θα διεξαχθεί ο αγώνας. Άρα ίσως δεν ξέρω αν θα ψάξει για κάποιον αντικαταστάτη. Και από τη στιγμή που θα μείνουμε και έξω από το πρωτάθλημα Μέσης Ανατολής αυτή τη χρονιά, διότι το αγώνας μας θα ήταν και στο πρωτάθλημα Μέσης Ανατολής. Είναι FIA το ράλι της Μέσης Ανατολής, άρα και από την FIA θα έχουμε κυρώσεις και από την Eurosport που προφανώς θα μας βγάλει από το καλεντάρι της για τον χρόνο. Έτσι θα περιμένουμε, θα έχουμε κυρώσεις από αυτή την κουβέντα. Και εσύ το γνωρίζεις βεβαίως πολύ καλύτερα, Χριστόφορε, που είσαι εκεί κοντά σε αγώνες ράλι, πόσο μάλλον στο ράλι Κύπρος, ότι ένας αγώνας ράλι δεν είναι απλά οι ειδικές διαδρομές και η ώρα του αγώνα, είναι ολόκληρη διαδικασία, τα επιτελεία θα έρθουν, θα μείνουν, θα στήσουν τους χώρους τους όπου θα κάνουν τα αυτοκίνητα. Βεβαίως αυτό, μια αναβολή ενός αγώνα, προϋποθέτει ότι αρκετά από αυτά τα πράγματα θα επηρεάσουν πολύ κόσμο. Σίγουρα. Διότι ήδη οι οργανωτές είχαν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το ραλί. Περίμεναν υπομονετικά πολύ καιρό εδώ να πάρουν μια απάντηση από την κυβέρνηση για το χρηματικό ποσό το οποίο εγκρίθηκε για να δοθεί στον αγώνα φέτος και πέρσι, το οποίο ακόμη το περσινό δεν έχει δοθεί όλο. Άρα δεν μπορείς να διεξάγεις έναν αγώνα φέτος πάνω στα χρέη τα περσινά και να αποστρέφουμε τα χρέη. Οι πληροφορίες λένε κοντά στο αυτό που χρωστάει η κυβέρνηση βάσει των κριτηρίων ή των αυτών που εγκρίθηκε το ποσό, να πούμε, είναι κοντά στο 500.000. Ένας αγώνας για να διεξαχθεί και να είναι διεθνής θέλει γύρω στις 400.000. Άρα πλέον ούτε από χορηγό δύσκολα θα καλυφθεί αυτό το ποσό. Και εντάξει, το μεγαλύτερο κρίμα να πούμε είναι και όλοι αυτοί που ασχολούνται στην Κύπρο με μηχανοκίνητο αθλητισμό, περιμένουν. Όλοι οι θεατές περιμέναν αυτόν τον αγώνα. Ξέρουμε ότι και οι Κυπραίοι περιμένουν αυτόν τον αγώνα. Οι Κυπραίοι οδηγοί, διότι είναι ένας αγώνας στον οποίο το δείχνει το Eurosport live. Δηλαδή, μιλούμε να σε δείχνει το Eurosport παγκόσμια live να οδηγάς και να σε μαθαίνει ο κόσμος όλος, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και σίγουρα με έναν αγώνα τάμπου για εσύ δεν μπορείς να το έχεις αυτό. Το IRC είχε αυτό, αυτή την ιδιαιτερότητα. Έδειχνε τις ειδικές μας live, έδειχνε δύο το Σαββάτο και δύο την Κυριακή. Γιατί μιλούμε για 4 ώρες live θα είχαμε. Έριξαν τα κόστα η δική μας η οργάνωση για να μην δείχνει το live, να πέσουν τα κόστα μήπως και βγει ο αγώνας. Τελικά δεν θα βγει, όπως δείχνουν. Εντάξει, κάποιοι οδηγοί ήδη έψαξαν, βγήκαν χορηγίες, ήταν έτοιμοι να διαγωνιστούν στον αγώνα, έφτιαξαν τα αυτοκίνητά τους, θα μείνουν και αυτοί και εκείνοι, δεν μένουν μόνο στο εξωτερικό οι οδηγοί, ευτυχισμένοι. Ναι, είναι πολύ σαφώς που είναι πολλοί που θα επηρεαστούν αρνητικά βεβαίως από αυτή την εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα αγώνα Φόρμουλα 1, πόσοι αγώνες μας έχουν μείνει? Αυτός ο αγώνας τέλειο θα είναι ο 15ος, είναι 20 αγώνες, άρα μένουν ακόμη 6. Ακόμη 6 και έχει ξεκαθαρίσει, ο Αλόνσο είναι μπροστά. Ο Αλόνσο είναι μπροστά, ο Βέτσερ φαίνεται τώρα να είναι ο μοναδικός που μπορεί να τον ακολουθήσει, διότι δυστυχώς ο Χάμιλτον εγκατέλειψε το προηγούμενο αγώνα, έμεινε πίσω. Ο Κίμι Ράικκονεν δεν κατάφερε να ανέβει ψηλά στην τριάδα όπως κάνει κάθε αγώνα, έμεινε και αυτός πίσω. Έτσι αυτό που τον γενικά πλέον είναι ο Σεμπάστιαν Βέτσερ με 29 βαθμούς πιο πίσω. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Φερνάντο Αλόνσο. Πολύ ωραία, Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω κι εγώ. Καλό υπόλοιπο λοιπόν της βραδιάς. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα μας μεταφέρεις όλα τα νέα και όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη Φόρμουλα 1, αν έχουμε κάτι για το ράλι και βεβαίως για το MotoGP. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον συνάδελφο τον Χριστό.